η κοινωνική σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας με επικεφαλής δικαιούχο το Δήμο της Τρίπολης πρόκειται να υλοποιήσει για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας δράσεις του επιχειρησιακού προγράμματος επιχειρητικής βασικής ηλικής συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόλους. Ο Δήμος Τρίπολης είναι ο leader του προγράμματος αυτού. Η αναφορά είναι σε ολόκληρο το Δήμο και προκειμένου άμεσα να ξεκινήσει η διαδικασία της καταγραφής των ωφελουμένων, αφορά πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει από φέτος και θα ολοκληρωθεί το 2020. Άρα αυτό σημαίνει πρακτικά ότι όλοι έχουμε υποχρέωση να ενημερώσουμε τους ενδιαφερομένους εντός εισαγωγικών ωφελουμένους, να λάβουν γνώση και όσοι περισσότεροι ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, τόσα περισσότερα χρήματα θα πέσουν βέβαια στην περιοχή μας και κατ' επέκταση θα ωφεληθούν περισσότερα με άτομα τα οποία οι οικογένειες που πραγματικά έχουν ανάγκη. Άρα λοιπόν αιτήσεις που θα ξεκινήσουν από την 1η Ιουλίου του 2015 και θα κλείσουν 31 Ιουλίου του 2015. Έχουμε δηλαδή μπροστά μας ένα μήνα, όπου αυστηρά σε αυτό το μήνα θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν το αίτημά τους. Πού μπορεί να το κάνουν? Αυτό μπορούν να το κάνουν σε επιλεγμένα σημεία. Έχουμε πει εμείς οι Δήμοι και οι 5 Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας ότι θα δώσουμε τη δυνατότητα στα ΚΕΠ να μπορούν και εκεί να το κάνουν. Βέβαια, μπορεί να το κάνουν και μόνοι τους ο καθένας, από μόνος του, είναι μια απλή διαδικασία, ή οπουδήποτε άλλο κριθεί ότι μπορούν να εξυπηρετηθούν. Βασική προϋπόθεση για να κριθούν, επειδή μετά το πέρας της 31ης Ιουλίου μέχρι τις 10 Αυγούστου, όπως μας έχει ενημερώσει το αρμόδιο Υπουργείο, θα γίνει η αξιολόγηση των αιτήσεων. Θα γίνει δηλαδή με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσα από το τάξης και από το ΙΔΙΚΑ και όποια άλλη υπηρεσία εμπλέκεται, και αυτοί θα αποφασίσουν βάσει των αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί ποιοι εντάσσονται ή ποιοι δεν εντάσσονται σε αυτό το πρόγραμμα. Άρα λοιπόν, τα κριτήρια έχουν βγει. Είναι δεδομένα, θα τα πούμε ποια είναι αυτά. Οι εταίροι μας και οι συνεργάτες μας σε αυτή την κοινωνική σύμπραξη την οποία έχουμε προχωρήσει και έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει είναι 15 συνολικά για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Είναι, να τους διαβάσουμε έτσι αυτή τη στιγμή ποιοι ακριβώς είναι, έξω από το Δήμο της Τρίπολης, που είναι και ο δικαιούχος, είναι η Ιερά Μητρόπολης Μαντινίας και Κοινωνίας, η Ιερά Μητρόπολης Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο Δήμος Νότιας Κοινωνίας, ο Δήμος Μεγαλοπόλεως, ο Δήμος Γορτινίας, δηλαδή με λίγα λόγια όλοι οι Δήμοι, το Κέντρο Πρόληψης και Εξαρτημένων για την ψυχοκοινωνική υγεία της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας η Ανέλυξη, ο Σύλλογος ΑΜΕΑ των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αρκαδίας, το Ίδρυμα Βοσινιώτη. Αυτή είναι η εταίρη και έχουμε και συνεργάτες όπως είναι το Χαμόγελο του Παιδιού, ο Σύλλογος Πολυτέκνων Αρκαδίας, ο Σύλλογος Τριτέκνων Τρίπολης και Όμορων Δήμων και ο Σύλλογος Τριτέκνων Μεγαλοπόλεως Γόρτινος κτλ. Και ο Σύλλογος Νευροπαθών Αρκαδίας. Αυτοί οι 15 λοιπόν, οι 10 εταίροι και οι 5 συνεργάτες θα αποτελέσουν την κοινωνική σύμπραξη προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο μετά, αφού αξιολογηθούν οι ωφελούμενοι, προκειμένου να παίρνουν αυτά που τους αναλογούν. Τώρα, τι ακριβώς θα, σε αυτό το πρόγραμμα, τι αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει. Λοιπόν, θα γίνεται διανομή τροφίμων, όπως σήμερα γίνεται από το κοινωνικό παντοπολείο, διαμέσου μιας τέτοιας λογικής, θα γίνεται διανομή τροφίμων. Και δεν μιλάμε για τρόφιμα μόνο αυτά τα οποία ξέραμε μέχρι σήμερα, μιλάμε ακόμα και για νοπά τρόφιμα, για κρέας και όλα αυτά θα μεταφέρονται και στις έδρες των Δήμων. Δηλαδή θα γίνεται αυθημερών η διαδικασία της διανομής
Και αυτά, το τι δικαιούται βέβαια ο καθένας, αυτό θα το βγάλει το σύστημα απευθείας, ανάλογα την αίσθηση που έχει ο καθένας και τα βάρη που έχει στην οικογένεια, θα προκύπτει ακριβώς τι θα δικαιούται ο καθένας. Έτσι, δεν πρόκειται αυτό να το αποφασίσουμε εμείς, αποφασίζεται συνολικά για όλη τη χώρα. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες δράσεις, όπως είναι συνοδευτικές υπηρεσίες, διατροφικές συμβουλές, υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών σε ατομικό και σε επίπεδο οικογένειας. Θα υπάρξουν συμβουλές προς υγιεινής διαβίωσης, αυτή είναι η δουλειά της σύμβραψης, συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού, νομικές συνδρομές που έχει ανάγκη μια οικογένεια και δεν μπορεί να ανταποκριθεί, υπερουσίες, κοινωνικοποίηση των παιδιών, πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες κτλ. Κοινωνικά φροντιστήρια θα τα επιβαρύνει την κοινωνική σύμβραση. Αυτά είναι σε δεύτερη φάση. Φέτος δηλαδή θα ξεκινήσουμε με τα τρόφιμα. Θα υπάρχουν συμμετοχή, υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων για παιδιά και ωφελούμενους, με μένα τώρα συμμετάσχουν σε θεατρικές παραστάσεις ή σε θεατρικά εργαστήρια κτλ. Θα υπάρχουν εκδρομές εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές και γενικότερα θα υπάρχει μία συνολική στήριξη για αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν χρηματικά εννοώ και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες μιας οικογένειας. Βέβαια, εδώ θα υπάρξει και δυνατότητα έξω από τα τρόφιμα για κάποιους ωφελούμενους που δεν έχουν τη δυνατότητα διαφορετικά να γίνει, να έχουμε και φαγητό για αυτούς. Δηλαδή θα υπάρχει και φαγητό το οποίο θα το παρασκευάζει ο Δήμος μέσα από τις δομές τις οποίες έχει, μέσα από τα πιστοποιημένες δομές, όπως είναι, ξέρω εγώ, τα παιδική σταθμή που έχουμε, μαγείρους κτλ. Με τρόφιμα τα οποία θα δίνουμε εμείς και θα δίδονται συγκεκριμένο φαγητό καθημερινά σε αυτούς που μπορούν, που δεν έχουν τη δυνατότητα βέβαια, αλλά μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Επίσης, το Υπουργείο θα ορίσει και κάποιες περιοχές ή σχολεία που μέσα από το πρόγραμμα που μέχρι σήμερα έχει επεξεργαστεί, έχει αδυναμίες σε σχολεία, σε τροφεία. Δηλαδή, υπάρχουν φτωχά παιδιά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα και έχει διαπιστωθεί ότι μέσα από τους δασκάλους και τους καθηγητές τους και ότι έχουν πρόβλημα ψυχικό. Έτσι, έχουμε ακούσει πολλές φορές μέχρι σήμερα δασκάλους να λένε ότι στο τάδε σχολείο υπήρξε αυτό το πρόβλημα ή υπήρχαν αυτά τα προβλήματα. Θα δίνεται λοιπόν δυνατότητα να υπάρχει τροφή, φαγητό δηλαδή, στο σύνολο του σχολείου και όχι μεμονωμένα σε κάποια άτομα, δεν θα γίνει διαχωρισμός δηλαδή. Εάν κρυθεί από την πολιτεία ότι αυτές οι περιοχές έχουν πρόβλημα, αυτά τα σχολεία έχουν πρόβλημα, θα έχουν κάθε μέρα φαγητό. Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς, γιατί δεν θα έπρεπε να έχει αυτή την τύχη αυτή η χώρα, να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα, αλλά δυστυχώς εδώ που έχουμε φτάσει, και επειδή δεν ξέρουμε και πώς θα γίνει στο μέλλον, πώς θα πάνε τα πράγματα, εκτίμησή μου είναι ότι πρέπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλοι να συμβάλλουμε, να βοηθήσουμε, προκειμένου να απογραφούν και να υποβάλλουν τις αιτήσεις, όπως είπα, όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Όλοι. Πρέπει όλοι να προσπαθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, τι κριτήρια υπάρχουν, γιατί είναι βασικά, είναι εισοδηματικά τα κριτήρια και θα ήθελα εδώ να παρακαλέσω όσοι θα μας δουν, θα μας ακούσουν, ανεξάρτητα αν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν φορολογική δήλωση, πρέπει μέσα στον Ιούλιο να τελειώσει, να πάνε να κάνουν φορολογική δήλωση. Έστω και μηδενική. Έτσι. Είναι απαραίτητη η προϋπόθεση αυτή. Ανεξάρτητα είπα, γιατί συνήθως ξέρουμε ότι οι φορολογικές δηλώσεις θα κάνουν αυτοί που δεν έχουν εισοδήματα και δεν έχουν να πληρώσουν ενδεχομένως να κάνουν μια φορολογική δήλωση. Εμείς έχουμε μιλήσει και με πολλούς φορείς που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, θα βοηθηθούν προκειμένου να έχουν τη φορολογική τους δήλωση. Έτσι, αλλά πρέπει να το κάνουν μέσα στον Ιούλιο, το επαναλαμβάνω. Διότι, όπως προείπαμε, το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα γίνει η αξιολόγηση. Άρα δεν είναι δυνατόν για κάποιον ο οποίος ενώ θα έχει τις προϋποθέσεις, δεν θα πάει να κάνει τη φορολογική του δήλωση, θα την κάνει τέλος Αυγούστου ή σε Σεπτέμβριο, δεν ξέρω πότε θα την κάνει, αυτός προς το παρόν θα είναι έξω από τη διαδικασία. Έτσι.